υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη Μιχάλη Καρμαλάκη κύριο Γιάννη Ρικτάκη. Κύριε Ρικτάκη, γεια σας από τον 984. Πώς είστε? Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Λοιπόν. Καλά, δόξα τω Θεώ, αγώνας πολύ, η πίεση των τελευταίων ημερών είναι μεγάλη, αλλά νομίζω είμαι αισιόδοξος ότι για όλους όλα θα πάρει καλά. Και νομίζω εκτός από το θέμα της υποψηφιότητας, ότι απλά στενά, με τη στενή της έννοια, ότι υπάρχουν λόγοι που σας έκαναν να αποφασίσετε για άλλη μια φορά να δοκιμαστείτε, έτσι δεν είναι, κύριε Ρικτάκη? Ακριβώς, κύριε Δουλγεράκη, νομίζω ότι η τετραετία που μας πέρασε δείξαμε τον καλύτερο μας εαυτό, ο καθένας από το πόστο του. Αυτό βέβαια θα το αξιολογήσουν καταρχήν οι δημότες, το τι έργο έχει παράξει ο καθένας, και νομίζω ότι θα κρίνουν αυστηρά αυτούς οι οποίοι ήταν σε μια θέση εξουσίας το πώς διαχειρίστηκαν όλη αυτή την τετραετία τη θέση της οποίας τους εμπιστεύτηκε ο Δήμαρχος, και θα είναι ένας αυστηρός κριτής οι δημότες μας για όλους αυτούς. Υπάρχουν βέβαια και νέες υποψηφιότητες οι οποίες κρίνονται με άλλα χαρακτηριστικά. Εμείς όμως, εγώ αυτό που επιθυμώ για τη δική μου υποψηφιότητα είναι να με κρίνουν όλοι οι συνδημότες μας για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκα τα προβλήματά τους. Αυτό θέλει και πολύ μεγάλο θάρρος να το λες έτσι και δημοσία, κύριε Βικτάκη, ότι ζητώ οι πολίτες να με κρίνουν για το έργο μου και όλα αυτά τα οποία έγιναν ή δεν έγιναν τα χρόνια που πέρασαν. Ακριβώς. Εγώ ως αντιπρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης είχα ως βασική αρμοδιότητα τα αιτήματα των δημοτών, τα οποία ερχόταν, τα εισερχόμενα που λέμε, ή τους ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν στην υπηρεσία και θέλαν να με συναντήσουν για να μου εκφράσουν το παραπονό τους ή το πρόβλημά τους. Ζητώ λοιπόν από όλους αυτούς τους εκατοντάδες ή χιλιάδες, θα έλεγα, αυτή την τετραετία να αξιολογήσουν τη δική μου στάση. Και αν κρίνουν ότι ήμουν αυτός που έπρεπε να ήμουν για τα αιτήματά τους, να με αξιολογήσουν θετικά. Αν κρίνουν ότι ήμουν ανεπαρκής, να με αξιολογήσουν αρνητικά. Και έχω αυτό το θάρρος και το λέω, διότι έχω εμπιστοσύνη στους δημότες και ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς ακριβώς αντιμετώπισα τον κάθε ένα συνδημότη μας ξεχωριστά, και γι' αυτό το λόγο ζητώ και τη στήριξη τους στις εκλογές που έρχονται. Ποιο θέλετε να είναι το αύριο του Ηρακλείου? Πώς εσείς επιθυμείτε το αύριο του Ηρακλείου, κύριε Δικτάκη? Κοιτάξτε, εφόσον εκλεγεί η παράταξη, ναι, του κυρίου Καραμαλάκη, και εφόσον έχετε ψηφιστεί και εσείς. Αλλά πέραν από αυτό, νομίζω ότι πρέπει να το ρωτάμε διαφορετικά. Εσείς προσωπικά τι περιμένετε για το αύριο του Ηρακλείου? Πώς θέλετε να είναι, άσχετα με τον είσαστε υποψήφιος ή όχι? Να σας πω, περιμένω ένα δήμαρχο ο οποίος πραγματικά θα νοιαστεί για το νούμερο ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, που είναι η καθημερινότητα. Και όταν εννοούμε καθημερινότητα, εννοούμε πράγματα τα οποία είναι συνδυαστικά από την καθαριότητα, από την ίδρυυση, από το κυκλοφοριακό, από τα πάρκινγκ, από θέματα τα οποία δυστυχώς δεν λύθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι ξανά είναι υποψήφοι. Και αυτό είναι ειλικρινά το παράπονο μου, ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να λύσουν αυτά τα προβλήματα είναι ξανά υποψήφοι όλοι αυτοί με το συνδυασμό του κυρίου Καλογερινού. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν διαφοροποιήθηκα, διότι θεωρώ ότι ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης έχει όλες αυτές τις ικανότητες τις οποίες έχει αποδείξει μέσα από τη διαδρομή του, από την κοινωνία και από την ελληνική αστυνομία, ότι μπορεί να λύσει προβλήματα, μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία οι δημότες μας παραπονιούνται όλα αυτά τα χρόνια. Έχω λοιπόν την εμπιστοσύνη μου, τη δείχνω την εμπιστοσύνη μου και με την υποψηφιότητά μου στο πλευρό του κυρίου Καραμαλάκη, τον οποίο θεωρώ ότι είναι ο ικανότερος αυτή τη στιγμή για να διαχειριστεί το μέλλον του Ηρακλείου. Από τι στερείται πολύ περισσότερο το Ηράκλειο? Αφήστε την καθημερινότητα, γιατί νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποτυπώσατε αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς στη γειτονιά του, στη συνοικία του, στο τοπικό διαμέρισμα που μένει, σε όλο το Δήμο Ηρακλείου. Το Ηράκλειο, ή για να
το θέσω διαφορετικά. Πιστεύετε ότι θα έχει ευκαιρίες για να λύσει θέματα? Το Ηράκλειο θα τα καταφέρει να αναπτυχθεί? Τι χρειάζεται το Ηράκλειο να πάει παρακάτω? Γιατί πολλές κουβέντες έχουν γίνει και μέχρι σήμερα για θέματα του Ηρακλείου μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και πολλές είναι εκείνες οι εκκρεμότητες που πονάνε, κύριε Δικτάκη. Είμαι σύμφωνος αυτό που λέτε, διότι ναι, μεν συζητήσεις έγιναν, αλλά δυστυχώς έμειναν, όπως ακριβώς το είπατε, συζητήσεις. Το Ηράκλειο του μέλλοντος, κυρία Δουλγεράκη, δεν χρειάζεται άλλες ούτε συζητήσεις ούτε θεωρίες. Το Ηράκλειο του μέλλοντος χρειάζεται πράξεις και ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να είναι χρήσιμοι στο πεδίο του προβλήματος. Δεν χρειαζόμαστε ούτε επιτροπές, ούτε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το μόνο που τους νοιάζει είναι μία καρέκλα, χωρίς να λύνουν προβλήματα, χωρίς να ασχολούνται με την καθημερινότητα, χωρίς να ασχολούνται με τους δημότες πραγματικά τους οποίους τους έχουν εκλέξει για να λύσουν τα προβλήματά τους. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι προσωπικό, είναι αμιγώς πολιτικό. Είναι πολιτικό με την έννοια πια ότι ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης έχει άριστες σχέσεις με την κυβερνώσα παράταξη. Μπορεί με ένα τηλέφωνο να μιλήσει με τον υπουργό, με τον γενικό γραμματέα. Γιατί το πιστεύετε πραγματικά αυτό? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά γιατί το πιστεύετε αυτό? Σας το λέω με την έννοια ότι τις περισσότερες φορές όλοι εμείς, εσείς, εμείς από τη δική μας την πλευρά, στα καφενεία, λέμε το εξής: μας θεωρούν δεδομένους. Και επειδή μας θεωρούν δεδομένους, δεν γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει για την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Υπάρχει μόνο το ρεαλιστικό. Το ρεαλιστικό ποιο είναι? Είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Καραμαλάκης στην προηγούμενη θητεία ήταν μέλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, συγγνώμη, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πώς συμπεριέχει το ονομασία ακριβώς. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνεργαστεί με όλους αυτούς τους, από τον Πρωθυπουργό έως τους υπουργούς και τους γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος κατ' εξοχήν ο οποίος έχει την πρόσβαση στα κυβερνητικά στελέχη, και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι η επόμενη πενταετία για το Ηράκλειο είναι τόσο σημαντική, το οποίο δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα, δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες θα απαιτήσει, και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει ο κ. Καραμαλάκης ως δήμαρχος. Μάλιστα. Η επόμενη πενταετία, η οποία είναι ναι μεν πολύ κρίσιμη και για έργα που θα πρέπει να γίνουν, αλλά που ενδεχόμενα να βρίσκονται σε εξέλιξη, τον προγραμματισμό, τις μελέτες, και όχι με ορίζοντα πενταετίας, φαντάζομαι θέλετε να πείτε, κύριε Δικτάκη, αλλά πηγαίνοντας έτσι λίγο παρακάτω. Ακριβώς. Χρειάζονται να γίνουν πράγματα τα οποία πρέπει να μελετηθούν ίσως ή από την αρχή, ίσως και συνδυαστικά με τα μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στο νησί, όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας ή το αεροδρόμιο Ηρακλείου ή η μεγάλη διασύνδεση, τη ηλεκτρική διασύνδεση που γίνεται για την ενεργειακή αναβάθμιση του νησιού. Όλα αυτά λοιπόν συνδυαστικά με ένα δήμαρχο ο οποίος θα μπορέσει επιτέλους να έχει την πρόσβαση, όλη αυτή που σας είπα και προηγουμένως, στα αρμόδια υπουργεία για να απαιτήσει πράγματα για το καλό και το όφελος όλων των δημοτών. Νομίζω ότι είναι η χρυσή ευκαιρία αυτή. Δεν πρέπει να χαθεί, δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα. Να μην εμπιστευτούν οι δημότες ξανά όλους αυτούς οι οποίοι έφεραν τον Ηράκλειο σε αυτή την κατάσταση, και να δώσουν την ευκαιρία μιας μεγάλης αλλαγής προς το μέλλον του τόπου με τον κύριο Καραμαλάκη ως δήμαρχο.